Κότς, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, πολύ καλά εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια να πούμε βεβαίως για την επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Διαβάζω εδώ σε ένα σύντομο ρεπορτάζ που έκανα, τέταρτος τίτλος του ΠΑΟΚ στην κατηγορία K17. Είναι ο τέταρτος, ναι. Μετά από τον πρώτο που ήταν το 2013, το 2016. Ο τελευταίος νομίζω ήταν το 2020, την τελευταία χρονιά που έγινε Final Four, πριν τη διακοπή λόγω COVID. Και τέταρτος ο χθεσινός. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα επιτυχημένο πλάνο, έτσι, μια επιτυχημένη συνταγή. Θεωρούμε πως το πλάνο και ο σχεδιασμός μας όλα αυτά τα χρόνια είναι προς το σωστό δρόμο. Οι τίτλοι είναι μια επιβράβευση για τα παιδιά και για τη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην Ακαδημία. Αλλά ο μεγαλύτερος τίτλος για εμάς είναι που βλέπουμε παιδιά από την Ακαδημία να στελεχώνουν και να έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον στην πρώτη ομάδα. Αυτός για εμάς νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο και πράγματι είναι και ο μεγάλος στόχος για κάθε Ακαδημία, έτσι. Αυτός θα έπρεπε να είναι, σε κάθαρα. Ο στόχος σε όλα αυτά τα παιδιά που τα περισσότερα βρίσκονται αρκετά χρόνια στην Ακαδημία, δουλεύοντας καθημερινά σε υψηλότερο επίπεδο, να μπορούν να έχουν την ικανότητα και την νοοτροπία να συνεχούν την ανδρική ομάδα του συλλόγου μας. Και όλων των ομάδων, έτσι. Θα το ξαναπώ ότι αυτός θα βρουν ένα ξεκάθαρο στόχος κάθε Ακαδημίας μιας ΠΑΕ. Κότς, εγώ σίγουρα θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πιο δύσκολο που αντιμετωπίζει ένας προπονητής που προπονεί δηλαδή τα παιδιά αυτής της ηλικίας, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει, ποιες είναι οι δύσκολες καταστάσεις δηλαδή που θα κληθεί ένας προπονητής να αντιμετωπίσει με αυτά τα παιδιά στη διάρκεια της σεζόν? Κοιτάξτε, δυσκολία μπορεί να μην το χαρακτηρίσω σαν δυσκολία, θα πω για την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η ηλικία. Mm-hmm. Η οποία κρύβει, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και μία ανεμελιά λίγο μέσα της. Είναι λογικό. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταφέρουν τα παιδιά να συνδυάσουν και αυτή την ανεμελιά που πρέπει να έχουν σε αυτή την ηλικία, να ζήσουν πράγματα και καταστάσεις που ζητάει η ηλικία τους, αλλά με σωστή νοοτροπία και διαχείριση των συναισθημάτων, να ξεχωρίσουν δηλαδή τις καταστάσεις, πότε είναι η στιγμή της χαλάρωσης, πότε είναι η στιγμή της έντασης. Ξαναλέω ότι δεν θα το χαρακτήριζα δυσκολία, γιατί καλώς ή κακώς εμείς είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στον χώρο που αγαπάμε, δεν το βλέπουμε δηλαδή σαν δυσκολία. Και ένα άλλο κομμάτι είναι όταν έχεις να διαχειριστείς τόσους καλούς και ικανούς ποδοσφαιριστές, είναι η προσπάθεια αυτή να σε χάσει τον εγκέφαλο πάντα για τους προπονητές. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά έχουν πράγματα στη διάρκεια της καθημερινότητάς τους, δηλαδή εκτός από τις προπονήσεις έχουν τα μαθήματά τους, τα φροντιστήριά τους, έχουν και άλλα, τις ξένες γλώσσες προφανώς μπορούν να μαθαίνουν κτλ. Όλα αυτά, καταρχάς, είναι οι προπονήσεις καθημερινές σε αυτό το επίπεδο? Οι προπονήσεις είναι σχεδόν καθημερινές, εξαρτάται και από την ημέρα του αγώνα. Mm-hmm. Προφανώς προσπαθούμε να δίνουμε και ρεπό στα παιδιά, γιατί και η ξεκούραση είναι απαραίτητη σε αυτή τη διαδικασία, και η σωματική και η πνευματική. Η καθημερινότητά τους είναι αρκετά δύσκολη, θα έλεγα, γιατί πολλά παιδιά καταρχήν είναι από άλλους νομούς, λείπουν από τις οικογένειές τους. Mm. Είναι μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, αλλά μακριά από τα σπίτια τους. Σε αυτό το τμήμα, ας πούμε, στην ΚΑΠΑ 17 είναι 15 ή 16 παιδιά που μένουν στον ξενώνα στο σπίτι της Ακαδημίας. Έχουν δραστηριότητες, μιλάω για τις ξένες γλώσσες. Έχουμε κάποιους μαθητές οι οποίοι συνεχίζουν και είναι αριστούχοι, παρότι το καθημερινό πρόγραμμα είναι επιβαρημένο, και αυτό δείχνει κάτι για αυτά τα παιδιά. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει, και έχει περάσει στο μυαλό τους, ότι αν θέλουν να καταφέρουν πράγματα θα πρέπει καθημερινά να κοπιάζουν, και έχουν καταφέρει οι ίδιοι να δίνουν κίνητρο στον εαυτό τους ώστε να τα καταφέρουν όλα και να τα προλαβαίνουν. Με σωστό πρόγραμμα και θέληση πάντων. Αυτά τα παιδιά που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, όπως είπατε, και μένουν στο ξενώνα, και είναι μεγάλος αριθμός, μεγάλο το νούμερο, δηλαδή 15-17 είπατε είναι τεράστιο. Ναι, σε αυτό το γκρουπ είναι τα περισσότερα.
μένουν μακριά από τα σπίτια τους, είναι από περιοχές δηλαδή κοντά στη Θεσσαλονίκη? Όχι, όχι απαραίτητα. Έχουμε παιδιά που είναι από όμορους νομούς, ναι, από τη Μακεδονία, αλλά έχουμε και παιδιά από την Κρήτη. Είναι από όλη την επικράτεια. Αυτά τα παιδιά πώς ήρθαν? Δηλαδή ποιος τα βρήκε και πώς ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και πώς φορούν, δηλαδή μέσω ποιας διαδικασίας, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και έγιναν μέλη του ΠΑΟΚ? Εδώ έχει να κάνει τώρα και με την γενικότερη οργάνωση της Ακαδημίας και το Team Scouting, mm-hmm, και το δίκτυο της Ακαδημίας με τις πολλές συνεργαζόμενες ακαδημίες ανά την Ελλάδα. Έχουμε τη δυνατότητα παιδιά που ξεχωρίζουν από τον κάθε νομό να τα έχουμε υπό παρακολούθηση. Αξιολογούμε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, φέρνουμε κάποιους για προπόνηση και από αυτούς που φέρνουμε για προπόνηση επιλέγουμε ποιοι πιστεύουμε ότι θα μπορούν να ανταποκριθούν και να είναι ικανοί για το επίπεδο της Ακαδημίας μας. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το λάθος, το καταλαβαίνετε κι εσείς, μπορεί να μην το καταφέρνουμε πάντα. Ναι. Γιατί το να φύγει ένα παιδί από την οικογένειά του, να αλλάξει πόλη, να αλλάξει παραστάσεις, να αλλάξει ζωή, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς όσο το δυνατόν προσεκτικότεροι. Αυτό ξαναλέω, προσπαθούμε να το καταφέρνουμε, ίσως όχι πάντα με επιτυχία, αλλά η πρόθεση μας είναι αυτή. Εκτός δηλαδή από το. Καλησπέρα σου και εγώ, αν ακούτε. Το βάρος της, του σήματος, ας πούμε, ότι θα φορέσουν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, γιατί προφανώς αυτά τα παιδιά, coach, δέχονται, ας πούμε, προτάσεις και από και οι γονείς τους κατ' επέκταση και οι ομάδες τους και από άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πώς καταφέρνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, να ψήσει αυτά τα παιδιά για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη? Δύο πράγματα που μου έρχονται γρήγορα στο μυαλό. Το πρώτο έχει να κάνει με την προσέγγιση, με τον τρόπο που επιλέγεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου για ένα παιδί και για όλη την οικογένεια του παιδιού, γιατί το ενδιαφέρον αφορά όλη την οικογένεια. Βέβαια, είναι και η οικογένεια. Ξαναλέω ότι δεν φέρνουμε παιδιά με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Όταν μια οικογένεια, ας πούμε, δει ότι ο ΠΑΟΚ έχει παρακολουθήσει το παιδί αρκετές φορές, τον έχουμε φέρει για προπόνηση αρκετές φορές, καταλαβαίνετε και το ενδιαφέρον είναι πραγματικό. Γιατί δεν είναι μια πρόχειρη απόφαση από το σύλλογο το δικό μας. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο το κομμάτι έχει να κάνει με την συνολική παρουσία της Ακαδημίας όλα αυτά τα χρόνια και την εικόνα που έχουμε δείξει. Νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο που να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για κάθε οικογένεια και για κάθε παιδί πλέον. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα αυτά τα παιδιά, μιλάμε για ηλικίες 17, 16, για αυτές τις ηλικίες δεν μιλάμε? Για την ΚΑΠΑ 17 με 16-17. Μετά από το επόμενο level, ας πούμε, είναι να πάνε στην ΚΑΠΑ 19, αυτό είναι? Αυτή είναι η πορεία, η συνέχεια. Η γεννημένη 2005, από την επόμενη χρονιά, στελεχούν την ΚΑΠΑ 19. Τα παιδιά που ήταν 2006 έχουν δικαίωμα και την επόμενη χρονιά να είναι μέλη της ΚΑΠΑ 17. Μάλιστα. Μάλιστα. Τίποτα άλλο από μένα. Καλή συνέχεια. Μπράβο και πάλι πολλά μπράβο. Πολλά και μεγάλα μπράβο για όλους σας. Και για σένα, coach, και για τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί είναι δύσκολο να διαχειριστείς αυτές τις ηλικίες με τόσες προκλήσεις που έχουν καθημερινά και με social media και άλλα πολλά, πολλά, πολλά. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε και συγχαρητήρια και πάλι, και ήσασταν προφανώς άξιοι για να πάρετε το πρωτάθλημα χθες, να είστε πρωταθλητές. Και μπράβο που τιμήσατε για μία ακόμη φορά αυτό τον πολύ μεγάλο σύλλογο. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρόμαστε πάντα ιδιαίτερα όταν δίνουμε και εμείς χαρά στον κόσμο του συλλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, coach. Δεν ξέρω αν με ακούει ο coach.